Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς θα φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο στη ζακέτα. Εγώ το έχω κάνει δείγμα μέσα στο κανάλι, εσείς θα το κάνετε όσο μεγαλύτερο θέλετε ανάλογα το μέγεθός σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να φτιάξετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Όπως το να κοινοποιούμε μέσα στο προφίλ μας τα βίντεο. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ έχω φτιάξει ήδη το ένα μέρος από τη ζακέτα. Είναι εξάγωνη, πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν θα δυσκολευτείτε. Θα φτιάξουμε δύο κομμάτια και θα τα ενώσουμε. Απλά, εγώ μέσα στο βίντεο θα σας έχω το δείγμα. Εσείς θα κάνετε τη ζακέτα ανάλογα στο μέγεθος το οποίο εσείς θέλετε. Πάμε να την αρχίσουμε. Λοιπόν, θα πάρω την κλωστή μου και θα κάνω ένα κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα αυτή τη φορά. Μαγικό, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Και θα κάνω και δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή, ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τις άλλες θηλιές τις κρατάω στο βελονάκι και θέλω να τις κλείσω όλες μαζί και να τις κάνω σαν ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις τρεις μου τις θηλιές μαζί και μετά θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες δύο. Μετά δύο αλυσίδες και αυτό που έκανα δύο φορές, δηλαδή ένα και ένα δύο, ανάμεσα τους δύο αλυσίδες θα πρέπει να το έχω μέσα στον κύκλο μου άλλες 10 φορές, συνολικά 12. Πάω να κάνω εγώ και τις άλλες 10 μου φορές, ώστε να συνεχίσουμε το βίντεο. Δηλαδή πάλι θα κάνουμε αυτό. Θα βάλουμε μέσα στο βελονάκι μας, θα τραβήξουμε, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Παίρνω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Μετά θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, μετά θα κλείσω τις άλλες μου δύο. Ό,τι έκανα δηλαδή από αυτό με το σημείο μέχρι εδώ θα το κάνω τώρα πάλι μέσα άλλες 9 φορές μέχρι να τελειώσω. Λοιπόν, το έκανα 12 φορές συνολικά όπως σας είπα, θα κάνουμε και δύο αλυσίδες και τώρα θα πάρω κλωστή, αυτή την κλωστή μου, θα την τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και θα πάω 1, 2, 3 εδώ στην κορφή, θα βάλω το μέσα στο βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου, την περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις τρεις μου μαζί και θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάμε, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Στη συνέχεια παίρνω κλωστή, κλείνω τις τρεις μου τις θηλιές μαζί και παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Και κάνουμε και δύο αλυσίδες. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στη διπλανή τρυπίτσα, βλέπετε που έχω το βελονάκι μου μέσα και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ δίπλα, στη διπλανή τρυπίτσα. Θα κάνω 1 ποδαράκι, δεν θα κλείσω την τελευταία μου θηλιά. 2, δεν κλείνω πάλι. Παίρνω κλωστή και για το τρίτο. Παίρνω κλωστή, κλείνω μόνο τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Θα πάρω κλωστή τις άλλες δύο. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω το ίδιο, ό,τι έκανα εδώ. 1,
Ο δαράκι θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο ίδιο μου σημείο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες δύο. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ, θέλω να το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Έκανα δύο αλυσίδες, πάω να κλείσω 1, 2, 3 στην κορφή πάλι. Το βελονάκι μου τραβάω, περνάω από τη μία μου θηλιά και την άλλη. Στην ουσία, η συγκεκριμένη ζακέτα είναι μόνο μία επαναλαμβανόμενη σειρά. Που σημαίνει ότι θα ξαναμπω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Στη συνέχεια παίρνω κλωστή, κλείνω τις τρεις μαζί και παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Τώρα 2 αλυσίδες και τώρα θα πάρω κλωστή. Εδώ μέσα στην τρυπίτσα θα κάνω πάντα 2 ποδαράκια, 1 και άλλο 1, 2 και θα γεμίζω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Βλέπετε, θα πάρω κλωστή, τώρα έφτασα εδώ σε αυτό το σημείο και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2 ποδαράκια. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή τις άλλες δύο και θα κάνω και 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Παίρνω κλωστή ξανά το ίδιο πράγμα. Τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. 2 αλυσίδες και ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. 1, 2 στην κορφή εδώ πέρα. Το βελονάκι μου τραβάω, παίρνω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βό. Πάω να κάνω επανάληψη της τρίτης μου σειράς αυτή τη φορά. Που σημαίνει ότι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω, θα κλείσω με βό. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κάνω και 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 1 ποδαράκι, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, ξανά το ίδιο. Πάλι τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, άλλη μία φορά θα πάρω κλωστή τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Και θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες δύο. Στη συνέχεια, 2 αλυσίδες. Είπαμε, επαναλαμβάνουμε την τρίτη μας σειρά, που σημαίνει ότι εδώ πέρα θα κάνω 2 ποδαράκια, πάντα αύξηση και από τη μία μεριά και την άλλη. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω 1 ποδαράκι. Πάω να κάνω εγώ όλα τα ποδαράκια μέχρι εδώ που έχω το ποδαράκι που σας δείχνω με το βελονάκι, για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, το έκανε. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 2 ποδαράκια, 1. Και ένα, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στο σημείο εδώ που έχω την τρυπίτσα και θα κάνω 1 ποδαράκι, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω πάλι τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή το ίδιο, 3 φορές θα μπω, τώρα έχω 4 θηλιές στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες δύο και 2 αλυσίδες και θα ξανακάνω πάλι το ίδιο. Θα μπω μέσα, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα, θα πάρω κλωστή τώρα, θα κλείσω πάλι τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή μέσα ξανά, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες δύο. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ θα το κάνω γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει το πλεκτό μου και εγώ θα πάω να φτάσω το δείγμα μου ως την τέταρτη σειρά ώστε να συνεχίσουμε το βίντεο.
Είπαμε, θα επαναλαμβάνετε πάντα την τρίτη σας σειρά, όπως σας έδειξα και στην τέταρτη. Αυτή είναι η αύξηση για να μεγαλώσετε τη ζακέτα. Ωραία, τελείωσα, βλέπετε. Τώρα θα πάρω αυτή μου τη μεριά που τελείωσα και θα την πάω απέναντι. Αυτή εδώ θα την πάω ακριβώς απέναντι επάνω, βλέπετε. Αυτή είναι εδώ που τελείωσα, εδώ. Θα την βάλω ακριβώς εδώ, επάνω. Και σχηματίστηκε γάμα. Τώρα, τι θα κάνουμε. Θα περάσω ακριβώς εδώ απέναντι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, την περάσω και από την άλλη μου θηλιά. Και θα πηγαίνω από τη μία μου θηλιά εδώ. Αυτή είναι εδώ που έχω στο βελονάκι μου, εδώ ακριβώς. Στην απέναντι θηλιά, εδώ ακριβώς, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα πηγαίνω από τη μία μου κλωστή θηλιά και την άλλη και μετά θα κλείνω με βό. Είπαμε, από τη μία θηλιά εδώ, στην απέναντι θηλιά εδώ. Θα βάζω το βελονάκι μέσα, θα τραβάω από τη μία μου θηλιά και από την άλλη και μετά θα κλείνω με βουβό. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με το βελονάκι, θέλω να μου το ράψετε μέχρι ακριβώς εδώ πέρα που είναι τα τελευταία μου δύο ποδαράκια. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. Θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα πάω να κόψω την κλωστή μου. Αυτή την κλωστή την περάσω στο τέλος και τώρα θα πάρω τις δύο μου μεριές, που την οποία και τη μία την έχω έτοιμο ήδη και θα πάω από την μέσα μεριά, ακριβώς εδώ. Θα πάρω όμως πρώτα κλωστή στο βελονάκι, θα την κάνω ένα κύκλο, θα την βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω ακριβώς εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, στο κέντρο, εδώ που έχω το ένα ποδαράκι ακριβώς εδώ απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα περάσω μέσα, θα πάρω κλωστή, θα την ασφαλίσω και με τον ίδιο τρόπο που έκανα από την πάνω μεριά, δηλαδή θα μπαίνω από τη μία μου θηλιά στην απέναντι θηλιά, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα την περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό. Και είπαμε, από τη μία μου θηλιά, ακριβώς απέναντι. Θα βάζετε το βελονάκι σας, θα τραβάτε και θα την περνάτε και από την άλλη σας θηλιά να κλείνετε με βό. Αυτό θέλω να μου το κάνετε μέχρι να έρθετε στη αρχή εδώ πέρα, μέχρι να τελειώσετε τη σειρά. Αν δεν μπορείτε με το βελονάκι, είπαμε βελόνα. Λοιπόν, τελείωσα, βλέπετε, το ένωσα. Και τώρα, τι θα κάνετε. Μία λυσίδα, εφόσον το ενώσατε, και από ένα άριχτο γύρω-γύρω, ένα, εδώ θα κάνω δύο άριχτα, ένα και ένα δύο, ένα άριχτο επάνω, εδώ, δύο άριχτα, τις κλωστές μου εγώ κορίτσα θα τις βάλω μετά, τώρα στο βίντεο δεν τις κόβω, ένα και ένα δύο, θα πατήσω επάνω ένα άριχτο και εδώ επάνω στο ποδαράκι άλλο ένα, εδώ με στρίψα δύο άριχτα, όπου υπάρχουν έχουν πίτσες δύο, ένα επάνω. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας 3 με 4 φορές. Λοιπόν, την τελείωσα εγώ τη ζακέτα. Αν θέλετε βάζετε και γύρω γύρω περιμετρικά από το μανίκι άριχτα 2 σειρές ή 3. Ελπίζω να σας άρεσε το σχέδιο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!